Παιδιά, καλό θα ήταν να έχουμε και κάποιους βοηθούς στο σχολείο. Ο μπαμπάς μου λέει ότι για λίγο ψωμί πολύ θα μας καθάριζε ένα παπούτσια. Σας παρθαντέλη. Τι έγινε, Μαρία, δεν σου άρεσε το αστιάκι? Ναι, πώς? Γιατί δεν γελάς τότε? Απλά σκεφτόμουν κάτι άλλο γι' αυτό. Τι κοιτάς ρε, άντε να σε βρεις και ένα καφέ στο μαγαζί του πατέρα μου και... Έλα τώρα Κώστα, μη δίνεις έκταση, πάει, τελείωσε. Τώρα. Μερίδες, για λιποθυμίες παιδιών και σε άλλα σχολεία, λόγω πείνας. Όχ μωρέ Κοσμά, αφού είπε πως είχε γρήπη. Για πείτε μου, νέος και είμαστε όλοι μαζεμένοι. Μήπως κανείς από εσάς πήρε το κουλούρι από τους τσάντες αδερφισμού. Εμένα, να μου κοπεί το χέρι. Ξένο πράγμα δεν αντίζω. Πάμε, Μιχάλη. Πώς μάλλον είσαι με το φίλο στον Ψιλομύτη? Έχει τώρα στις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω τι άλλα, δεν μιλάτε καθόλου. Τελικά με τη Μάγδα, τι έχει? Ο γιατρός είπε ότι λόγω αστείας λιποθύμησε. Να τα, σας τα έλεγα εγώ, αλλά δεν με πιστεύατε. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να είναι έτσι αυτή η κατάσταση. Γιατί τι θες να γίνει? Κατερίνα, και εσύ λιποθύμησε χτες στο σπίτι. Σταμάτα! Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι, Κατερίνα. Καλό είναι να βοηθήσουμε ένα τον άλλο. Εγώ με τον αδερφό μου που είμαστε σε καλύτερη κατάσταση μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εμείς πώς θα το ανταποδώσουμε? Εσύ με την Κατερίνα θα μας βοηθήσετε στη γλώσσα και η Μάγδα στα μαθηματικά. Εγώ πάντα μου άρεσε να παίζω μπουζούκι. Από ό,τι ξέρω, ο παππούς σου έχει μάθει πολύ καλό. Α, ωραία! Μπορούμε όλοι να ωφεληθούμε. Ας το πούμε.